Παναγιώτατε, Οικουμενικέ Πατριάρχα, κύριε Βαρθολομέ, μακαριότατοι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι, αδελφοί και αδελφές, προσφυλείς σύνεδροι, προσφυλείς επισκέπτε και παρατηρητές, ευλογίζω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Ένος, ευχαριστία και ελπίδα πλημμυρίζουν την ψυχή μας κατά την έναρξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας. Όλοι γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες προσδοκίες, αλλά και τα προβλήματα και τα εμπόδια, τα οποία μέχρι σήμερα εμφανίστηκαν, αλλά με τη χάρη του Θεού αντιμετωπίστηκαν. Παρόλο που μερικές φορές αισθανθήκαμε ότι δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγεν ημάς εις αναψυχήν. Παναγιώτατε, ολόψυχες ευχαριστίες για την πληρότητα και την ιστορική και την θεολογική της εισηγήσεώς σας και πραγματικά αισθάνομαι ευτυχής που είχα την ευκαιρία σήμερα να ακούσω ακόμα μια φορά όλη αυτή τη σύνθεση. Όπως επίσης ολόψυχες ευχαριστίες που αρχίσαμε με το κείμενο εκείνο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, το οποίο καθορίζει την όλη ατμόσφαιρα και την πορεία μας. Εγώ δεν θα επαναλάβω όλες τις απόψεις οι οποίες έχουν ήδη λεχθεί, παρόλο που έχω σημειώσει μερικά πράγματα. Θέλω όμως να μείνω σε μερικά σημεία και ως το δυνατόν πιο συνοπτικά να τα αναφέρω σχετικά με τους ψιθύρους, οι οποίοι θέλουν να μολύνουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε σαν λίγο δηλητήριο που πέφτει σε πολλή τροφή, αλλά το κατά πολύ το επηρεάζει. Πρώτο σημείο. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε, το είπατε προλίγου, την ιδιαιτερότητα και την ταυτότητα αυτής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Επειδή ακούγεται και πάλι και νομίζω και στα γράμματα που ελέγχθησαν ότι μα πώς μπορεί να είναι μια σύνοδος όταν είναι μόνο 24 επίσκοποι από κάθε τοπική εκκλησία και όχι όλοι οι επίσκοποι και άλλα διάφορα πράγματα τα οποία λέγονται, είναι αναγκαίο να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Παραμένει αισθητό ένα σαφές σύμβολος και έκβαση της ενότητας των Ορθοδόξων. Δεν είμαστε ένα αντίγραφο Οικουμενικής Συνόδου και είναι λάθος αυτό που γίνεται κάθε τόσο να ζητούμε αντιστοιχίες. Δεν υπάρχει ένας αυτοκράτορας σήμερα, δεν υπάρχουν οι συνθήκες της πρώτης χιλιετίας. Ούτε είμαστε ένα τηλεμοιότυπο, ένα φαξ των τρόπων με τον οποίο συνέρχονται οι εκκλησίες στη Δύση. Είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο η ακριβής επανάληψη γεγονότων και συνόδων του παρελθόντος είναι αυθεντικά ορθόδοξη. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί μόνο σε μια εποχή. Παραμένει ο καθοριστικός οδηγός της Εκκλησίας στη ροή του χρόνου. Ας χαρούμε λοιπόν αυτήν την ιδιαιτερότητα και τη δωρεά που μας χαρίζει και ας ευχηθούμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες με αδελφική σύμπνοια και εμπνευσμένη δημιουργικότητα. Υπενθυμίζω ότι όταν αρχίσατε, όπως είπατε, Παναγιώτατε, τις συνάξεις των προκαθημένων, υπήρξαν πολλές φωνές που είπαν «Μα αυτός ο θεσμός είναι άγνωστος». Ήταν μια καινοτομία ευλογημένη. Και είμαστε ευγνώμονες, Παναγιώτατε, για όλες αυτές τις συνάξεις που ουσιαστικά προετοίμασαν αυτή τη σύνοδο. Αν δεν είχαν γίνει συνάξεις, είμαι βέβαιος ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το τέρμα. Η χαρά μας βεβαίως μετριάζεται από την απουσία τεσσάρων αγιωτάτων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Με αδελφική αγάπη και σεβασμό τους σκεπτόμαστε, πάντοτε δεόμενοι, υπερόλων. Ελπίζουμε ότι και οι απόντες Άγιοι Αδελφοί παρακολουθούν και προσεύχονται για τις εργασίες αυτής της Συνόδου.
Οι προτάσεις τους για βελτίωση και συμπλήρωση κειμένων, όπως ήδη έχετε αναφερθεί, θα συζητηθούν και θα αξιοποιηθούν με πολύ προσοχή και με πολύ σεβασμό. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε την χαρά όλοι μαζί να προχωρήσουμε από κοινού στον δρόμο τον οποίο η πρόνοια του Θεού μας οδηγεί, ώστε όλοι μαζί με αλληλοκατανόηση και αδελφοσύνη να συνεχίσουμε την πορεία μας, οδηγώντας τον Ορθόδοξο λαό σε νομούς σωτηρίας και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις και τις προσδοκίες της συγχρόνου ανθρωπότητος. Ήδη, στην τελευταία σύναξη των προκαθημένων στη Γενέβη, διατυπώθηκε η πρόταση από πολλούς αδελφούς ότι μπορούμε και σήμερα να οριστικοποιήσουμε την απόφαση η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος να γίνει ένας θεσμός επαναλαμβανόμενος στην διάρκεια του αιώνος που διανύουμε. Η υφισταμένη ενότητα με την ευχαριστία και την αποστολική διαδοχή των επισκόπων πρέπει να περαιτέρω, να σφύρει τα τυθή και να φέρει τους καρπούς. Ένα δεύτερο σημείο, η εβδομάδα της Πεντηκοστής, στην οποία διεξάγονται οι εργασίες της Συνόδου, υπενθυμίζω ότι μας έχει τονίσει ότι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, την οποία πήραν οι Απόστολοι, δεν την πήραν απλώς για την δική τους προαγωγή, την πνευματική ανάπτυξη, ευδαιμονία και εσωτερική έκσταση, αλλά για να προχωρήσουν στη μετάδοση του μηνύματος της σωτηρίας σε όλο τον κόσμο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία εντολή του αναλυφθέντος Κυρίου ήταν «Και έσαστε με μάρτυρες, έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Γι' αυτό εδόθη η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι προλίγου λοιπόν ταραγμένοι και απογοητευμένοι μαθητές μεταβάλλονται σε θαραλέους αποστόλους παρά τις αδυναμίες και τις δυσκολίες τους και η Εκκλησία γίνεται εσαΐ αποστολική. Η Σύνοδός μας καλείται λοιπόν να υπογραμμίσει την γνωστή σε όλους μας αλήθεια ότι η Εκκλησία δεν ζει για τον εαυτό της. Ό,τι έχει, ό,τι κάνει, ό,τι προσφέρει προορίζεται για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για την ανύψωση, για την ανακαίνωση όλου του κόσμου. Γι' αυτό οφείλει να δίνει τη μαρτυρία του Ευαγγελίου διαχρονικά και να μοιράζεται στην οικουμένη τις δωρεές του Θεού, την αλήθεια, την αγάπη, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την καταλλαγή, την εμπειρία του Σταυρού και της Αναστάσεως και την προσδοκία της αιωνιότητος. Ένα τρίτο σημείο. Ας μου επιτραπεί να υπενθυμίσω την λεπτομέρεια σχετικά με την αντίληψη περί κονσένσους, που έχει γίνει και αυτό ένα θέμα που πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει. Στη σύναξη των προκαθημένων στη Κωνσταντινούπολη το 2014, όταν συζητήθηκε ο τρόπος λήψεως αποφάσεων, υποστηρίξαμε ότι το πιο αποτελεσματικό θα ήταν η αυξημένη πλειοψηφία. Τελικά προκρίθηκε η αρχή του κονσένσους. Διαδικαστικά όμως, η αρχή αυτή δεν είχε καθολική αποδοχή εφόσον μία εκκλησία και συγκεκριμένα το Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο μετείχε, δεν την είχε υπογράψει. Είναι λοιπόν περίεργο ότι το ίδιο αυτό το Πατριαρχείο σήμερα μιλάει τόσο πολύ για το κονσένσους. Άρα, η θεωρία ότι ομόφωνα το αποφασίσαμε δεν είναι ακριβής. Ασφαλώς το κονσένσους, η ομοφωνία, αν θέλετε καλύτερα η σύμπνοια, η ομόνοια, είναι κάτι το επιθυμητό και ευκταίο.
Την ακριβή έννοια του είχε αναλύσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στη σύναξη των προκαθημένων που κάναμε στις αρχές αυτού του έτους στο Σαμπεζί. Χωρίς τότε να εγερθεί κάποια αντίρρηση για αυτή την ερμηνεία. Εάν όμως αυτή η αρχή οδηγεί σε αδιέξοδα, πρέπει να αναζητηθεί κάποια άλλη. Είναι πλέον προφανές ότι ήδη έχουμε φτάσει σε μια εμπλοκή που αντί για ομοφωνία παρουσιάζεται διεθνώς η Ορθοδοξία να μην μπορεί να συμφωνήσει και τραυματίζεται διεθνώς το κύρος όλων των Ορθοδόξων. Με το consensus επιδιώξαμε και πολύ περισσότερο θελήσαμε να κάνουμε κάτι που δεν είχε γίνει στους προηγούμενους 20 αιώνες. Υιοθετήσαμε ένα σύστημα ομοφωνίας, το οποίο ήταν άγνωστο ως αρχή το προηγούμενο καιρό. Φιλοδοξία η οποία οδήγησε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στη γνωστή περιπέτεια και δοκιμασία. Η πρότασή μας από την αρχή αυτής της Συνόδου είναι απλή και συγκεκριμένη. Να υπακούσουμε στο σαφής κανόνα των Οικουμενικών Συνόδων και συγκεκριμένα στον έκτο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η ψήφος των πλειώνων κρατήτων. Με όσες προφανώς μπορούμε καλύτερα να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις. Τέταρτο σημείο. Με συγχωρείτε που μιλάω λίγο αργά, έχω μια μεγάλη δυσκολία με τα μάτια μου. Οι περισσότεροι το ξέρετε και γι' αυτό δημιουργείται αυτή η δυσκολία. Ορισμένοι έθεσαν το ερώτημα. Στις μεγάλες Ορθόδοξες Συνόδους αντιμετωπίστηκε κάποια αίρεση. Ποια αίρεση πρόκειται να αντιμετωπιστεί από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο? Η απάντησή μου υπήρξε αυθόρμητη και απλή. Η μεγαλύτερη αίρεση, η μητέρα των αιρέσεων, ο εγωκεντρισμός. Προσωπικός, ομαδικός, φιλετικός, εθνικός, αν θέλετε εκκλησιαστικός, που δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και κάθε μορφή ειρηνικής συνυπάρξεως. Και σε άλλες ευκαιρίες, σε συνέδρια για την παγκόσμια ειρήνη, είχαμε τονίσει επανειλημμένο ότι το αντίθετο της ειρήνης δεν είναι ο πόλεμος, αλλά ο εγωκεντρισμός ατόμων, κρατών, διαφόρων άλλων συνόλων που εκφράζονται με διαφόρους τρόπους βίας. Και σε αυτήν την διχαστική νόσο που γίνεται επιδημία, το μόνο αντίδοτο παραμένει η ανιδιοτελής αγάπη, όπως την έχει καθορίσει και την έχει σαρκώσει ο Χριστός και όσοι πιστά τον ακολουθούν. Γι' αυτό ακριβώς και η συμβολή της Εκκλησίας παραμένει διαχρονικά πολύτιμη και αναντικατάστατη. Και το τελευταίο σημείο, για να ανταποκριθεί η Ορθοδοξία στην αποστολή της στα παγκόσμια δρόμενα, όπως προηγουμένως τόσο χαρακτηριστικά και εκφραστικά περιγράφηκαν από τους αδελφούς μου, οφείλει προφανώς πριν απ' όλα να διατηρήσει τον αλόβητο, τον μυστηριακό και σωτηριολογικό χαρακτήρα της. Συγχρόνως όμως χρειάζεται να είναι ευαίσθητη στον πόνο, στις αγωνίες, στη φτώχεια, στην κραυγή για δικαιοσύνη και ειρήνη των λαών. Όσο και αν οι θόρυβοι της σύγχρονης τεχνολογικής επαναστάσεως αδυνατίζουν την φωνή της Ορθοδοξίας και οι προσωπικές μας αδυναμίες και ελλείψεις κάνουν ισχνή αυτή τη φωνή, η προτροπή του Ψαλμωδού διαχρονικά επιβάλλει «Άσατε το Κυρίο άσμα κενών που θα γίνει κατανοητό από τον σύγχρονο κόσμο». Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος καλείται να φανερώσει στον σύγχρονο κόσμο μια δυναμική ορθόδοξη παράδοση. Ευαίσθητη και ανοιχτή στις αναζητήσεις ανθρωπότητος. Εμπνεόμενη συνεχώς από το σταυροαναστάσιμο βίωμα και ακτινοβολώντας την αλήθεια, την αγάπη
και το κάλος της Ορθοδοξίας. Εμείς είμαστε αδύνατοι και φτωχοί και πρέπει να το ομολογήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη για τα λάθη μας. Έχουμε κάνει αρκετά, αλλά το δυναμένο υπέρ πάντα ποιήσε υπέρ εκ περισσού ον ετούμεθα εννοούμεν κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν. Αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία, όχι εν ημίν. Εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς των γενεών και στη δική μας. Ευχαριστώ για την υπομονή.